άναρχης διαχείρισης διοίκησης, είναι πάρα πολύ φυσικό να υπάρχουν κατάλοιπα, να υπάρχουν παραφιάδες, οι οποίες δύσκολα ξεριζώνονται σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και οι οποίες δυστυχώς, χωρίς σύγχρονος, θα έλεγα, ντροπή και συνέστηση ευθυνών, θέλουν να επανέλθουν προφανώς για να αποτελειώσουν αυτό το δυσάρεστο έργο. Εμείς όμως είμαστε εδώ, καλύτερα στηριζόμαστε. Καλύτερα να διαχειριστείτε και ένα πολύ μεγάλο χρέος, αν δεν κάνω λάθος. Με τεράστιο χρέος, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, για το οποίο βεβαίως δεν ευθυνόμαστε, κυρίως όμως έχουμε ηθική ευθύνη απέναντι στους 450 εργαζόμενους. Που θέλω να τονίσω ότι πραγματικά, με τεράστια ψυχικά αποθέματα, έχοντας να πληρωθούν περίπου 4 μήνες, κάθε μέρα δίνουν τον έσχατο αγώνα, την τεράστια, θα έλεγα, ψυχική τους διάθεση να προσφέρουν και τους ευχαριστούμε θερμά. Βεβαίως και τους χιλιάδες των εθελοντών, που είναι η κινητήριος δύναμη, ο κινητήριος μοχλός του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και χωρίς αυτούς βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να επιτελέσουμε. Και σε ιατρικό επίπεδο, και σε επίπεδο μεταφορών, και σε επίπεδο οσμάτων. Βεβαίως. Όπως είπαμε, τους τρεις τομείς δράσης επιτελούμε ένα πολύπλευρο, πολυδιάστατο κοινωνικό ανθρωπιστικό έργο σε όλη την Ελλάδα. Δεν θέλω να το αναφέρω τώρα για να μην σας τρώω τον πολύτιμο χρόνο. Όμως για αυτό το έργο έχουμε πραγματικά επινηθεί, έχουμε πραγματικά και ειλικρινά σας το λέω εκ βάθους καρδίας πάρα πολλές φορές πάρει τα εύσημα από την κοινωνία, από φορείς, από οργανισμούς που αναγνωρίζουν την προσφορά των εθελοντών και του μονίμου προσωπικού μας.